Όπως τα βλέπετε είναι, μας έχουν αφήσει το έλεος του Θεού. Άμα δείτε και τα μαγαζιά προς τα κάτω, δεν έχουν κάνει τίποτα. Ακόμα τρέχουν τα νερά εδώ στους δρόμους, ακόμα είμαστε στις λάσπες. Το σπίτι πλημμύρισε όλο. Και τι έχει γίνει μέχρι στιγμής? Τίποτα. Έχετε λάβει χρήματα από τις αρρωγές κάτι? Όχι, όχι, τίποτα. Με το βλέμμα στραμμένο στα κατεστραμμένα σπίτια και καταστήματά τους θα περάσουν τις γιορτές οι κάτοικοι στην Αγία Πελαγία. Οι τόνοι λάσπης και μπάζων που προκάλεσαν τη μεγάλη καταστροφή απομακρύνθηκαν, όμως οι εικόνες παραμένουν αποκαρδιωτικές. Μόνη ελπίδα για ένα νέο ξεκίνημα τη νέα χρονιά τα χρήματα της πρώτης αρρωγής που έχουν αρχίσει να πιστώνονται στους λογαριασμούς των δικαιούχων μετά την καταγραφή και τον απαιτούμενο έλεγχο. Περιμένουν την αποζημίωση, που αυτή πιστεύω να μην καθυστερήσει, γιατί τα χρήματα τα έχουν ανάγκη οι άνθρωποι. Μπορεί να δούλεψαν το καλοκαίρι, αλλά πώς θα συντηρηθούν, δεν γίνεται. Το χρηματικό βοήθημα για τα πληγέντα νοικοκύρια θα καταβληθεί σε όλους τους δικαιούχους μέχρι την Παρασκευή προπαραμονή των Χριστουγέννων, σύμφωνα με τη δέσμευση του Δημάρχου Μαλεβιζίου, καθώς έχουν υπογραφεί και αναρτηθεί όλες οι αποφάσεις. Μέχρι την Παρασκευή, αν όλα κυλήσουν ομαλά, θα έχουν καταβληθεί τα ποσά σε όλους τους δικαιούχους των αποζημιώσεων. Ύψους περίπου 170.000 στο σύνολο. Και ήδη, να πούμε ότι έχουν ήδη καταβληθεί στους δικαιούχους τα ποσά που τους αναλογούν. Ωστόσο, όπως επισημαίνουν κάτοικοι της περιοχής, υπάρχουν οικογένειες που δοκιμάζονται σκληρά όλο αυτό το διάστημα, χωρίς να έχουν λάβει καμία ουσιαστική βοήθεια. Το σπίτι έχει καταστεί κατοικήσιμο, ας πούμε? Όχι, όχι. Δυστυχώς. Είναι και δύο παιδιά μέσα, ένα 5 μηνών και ένα 6 χρονών. Για τις κατεστραμμένες επιχειρήσεις έχει ήδη καταβληθεί η πρώτη ενίσχυση ύψους 6.000 ευρώ στη συντριπτική πλειοψηφία των δικαιούχων. Για όσους φακέλους, η διαδικασία των διορθωτικών δηλώσεων που απαιτήθηκε ολοκληρώθηκε στις 7 Δεκεμβρίου, η δεύτερη φάση των πληρωμών αναμένεται να ξεκινήσει άμεσα. Το 90% έχει πληρωθεί. Ένα ελάχιστο έχει μείνει. Σας λέω, γιατί είχαν γίνει κάποια λάθη και κάποιοι δεν πρόλαβαν. Αλλά είναι μικρό το ποσοστό, δεν είναι μεγάλο. Εσείς είστε στην πρώτη ή στη δεύτερη φάση? Εγώ είμαι στη δεύτερη. Πιστεύω ότι θα βγει άμεσα τώρα. Εντάξει, μεσολαβούν και οι γιορτές και λογικό είναι να υπάρχουν οι αργίες και καθυστερήσεις. Εντάξει. Αλλά πιστεύω ότι σύντομα θα βγουν και αυτά. Αφού η πρώτη αρρωγή βγήκε σύντομα, πιστεύω ότι και η δεύτερη θα βγει. Ωστόσο, οι μόνιμοι κάτοικοι της Αγίας Πελαγίας αντικρίζουν με πίκρα και απογοήτευση την εικόνα που έχει αφήσει πίσω της η καταστροφική πλημμύρα. Κανένας επαγγελματίας δεν τολμά να ξεκινήσει εργασίες αποκατάστασης εν μέσω χειμώνα και καιρικών συνθήκων που μπορούν ανά πάσα στιγμή να δώσουν τη χαριστική βολή στην πολύπαθη περιοχή. Πιστεύω με λίγο κόπο, ναι, με λίγο νεράκι ο καθένας, γιατί με τα λεφτά που δώσανε δεν πρόκειται να είναι ούτε κοτέτσι, να πούμε την αλήθεια. Αυτό. Είναι ανακουφισμένοι οι άνθρωποι λίγο, αλλά περιμένουν περισσότερα πράγματα, όπως ας πούμε και τα συμπληρωματικά έργα, γιατί δεν φτάνουν μόνο τα χρήματα. Φοβούνται μην ξαναγίνει η πλημμύρα, οπότε καταλαβαίνετε, αν δεν γίνουν τα συμπληρωματικά έργα σύντομα, θα μπορεί να υπάρχει πιθανότητα να ξαναγίνει αυτό το πράγμα. Οπότε η αγωνία είναι μεγαλύτερη πάνω σε αυτό το θέμα, γιατί φτιάχνεις ένα μαγαζί τώρα ξανά από την αρχή και μετά φοβάσαι μην ξαναγίνει. Οπότε η αγωνία, καταλαβαίνετε, κορυφώνεται.